Το έργο, η αυτοθυσία και το μαρτυρικό του τέλος τον ανέδειξαν ως έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους εθνομάρτυρες. Η φυσιογνωμία του Νίκου Καπετανίδη συνεχίζει να συγκινεί μέχρι και σήμερα, αφού αποτελεί φωτεινό σύμβολο όχι μόνο για τους Πόντιους, αλλά και για όσους δεν έλκουν την καταγωγή από τον Εύξηνο Πόντο. Γεννήθηκε το 1889 στη Ριζούντα και σπούδασε σε ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής, το Φροντιστήριο Τραπεζούντας. Ο Νίκος Καπετανίδης υπέγραφε αρχικά τα κείμενά του ως Σύσυφος και αργότερα ως Σπύρος Φωτεινός. Όταν εισήχθη επαγγελματικά στο χώρο μέσω του περιοδικού του φίλου Νακτενίδη Επιθεώρησης, άρχισε να υπογράφει κανονικά, ενώ στα 6 τελευταία από τα 24 τεύχη ανέλαβε τη διεύθυνση λόγω αναχώρησης του Κτενίδη για σπουδές. Χρονογραφήματα του Καπετανίδη θα βρούμε στην εφημερίδα Φάρος της Ανατολής, ενώ παρουσία του υπάρχει και στην Ιχό του Πόντου. Το 1917 εξέδωσε την εφημερίδα Σάλπιξ, η οποία κυκλοφορούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής. Τον Οκτώβριο του 1918, με την αποχώρηση των Ρώσων και την ανακατάληψη της Τραπεζούντας από τους Τούρκους, εξέδωσε την εφημερίδα Εποχή, στην οποία για μία τριετία, μέχρι το 1921, η μαχητική του πένα έμελε να αφήσει το ισχυρό αποτύπωμά της. Είναι η εφημερίδα μέσα από τις σελίδες της οποίας θα καταγράψει άφοβα και αντικειμενικά τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στο τέλος του ποντιακού ελληνισμού. Θα χαρακτηριστεί ως η εγκυρότερη εφημερίδα του Πόντου από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους, όπως ο καθηγητής ο Κώστας Φωτιάδης. Ο Νίκος ο Καπετανίδης είναι η κορυφαία προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης μαζί. Είναι ο άνθρωπος που με την πένα του έδειξε τι σημαίνει αδιατίμητον η ελευθερία. Ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε, ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τον περίμενε η αγχώνη. Και από τα μαθητικά χρόνια μαζί με τον Κτενίδη ξεκίνησαν την δημοσιογραφία. Γράψανε και είχαν και οι δυο ποιητικές συλλογές. Δουλέψανε μαζί στην Επιθεώρηση, σε άλλα περιοδικά, στους Κομνηνούς. Και μετά το 18 ο Νίκος ο Καπετανίδης βγάζει τη δική του πλέον εφημερίδα, που είναι ό,τι πιο καλό έγινε στον 20ο αιώνα στον ιστορικό Πόντο. Η εφημερίδα αυτή με τα δυναμικά της άρθρα δείχνει, θα έλεγα, την ιστορία μας και τους αγώνες του αλήτρωτου ελληνισμού στον Πόντο. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άλλη προσωπικότητα του μεγέθους του Καπετανίδη. Με την εφημερίδα του Εποχή κατέγραψε συστηματικά και ζωντανά τα τρία τελευταία χρόνια της ποντιακής γενοκτονίας, δηλαδή από το 1918 ως το 1921. Τον χαρακτήρα του Καπετανίδη σκιαγραφεί στη γη του Πόντου ένας από τους πασίγνωστους πολυγραφότατους Έλληνες χρονογράφους, δημοσιογράφους και θεατρικούς συγγραφείς, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο οποίος εργάστηκε δίπλα του κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων. Στη γη του Πόντου, το μνημόνιο έργο του αναφέρεται πάρα πολύ στον Νίκο. Γιατί δούλεψε για δύο χρόνια ως μικρός, που ήταν τότε 13-14 χρόνων, σαν το παιδί που έκανε τα θελήματα του Νίκου, πηγαίνοντας τα γραπτά του στο τυπογραφείο. Και αναφέρεται με πολύ αγάπη και ζέστη προς τον Νίκο Καπετανίδη. Ήταν ένας νέος άνθρωπος ο Νίκος Καπετανίδης, όλος ζωή και δράση, βίαιος, ορμητικός στα άρθρα του, γεμάτος από φλόγα πατριωτική και όνειρα για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Αγαπούσε με πάθος την Ελλάδα, είχε πολιτική τελείως αντίθετη με τους Σεράσιδες και αντιμαχόταν με βιαιότητα τον Φάρο της Ανατολής, αναφέρει ο Δημήτρης Ψαθάς. Μέσα από την εφημερίδα θα δώσει και έναν άλλο αγώνα. Ενάντια στη δουλοπρέπεια που κυριαρχούσε ως τότε στους ελληνικούς κύκλους αλλά και στις άλλες ελληνικές εφημερίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραψε το Νοέμβριο του 18 για τις ελληνικές εφημερίδες της πόλης, οι οποίοι εξακολουθούσαν ακόμα να ονομάζουν τους Έλληνες Ελληνοθωμανούς. Και τους γράφει: «Δεν χορτάσετε τάχα ακόμα αυτό το ψεύτικο τίτλο
που τον επέβαλε ο νεοτουρκικός φανφαρονισμός. Ρίξτε επιτέλους αυτή τη μάσκα για να πνεύσει ελεύθερος αέρας και να γιορτάσουμε το Πάσχα του Ελληνισμού. Είμαι μονάχα Έλληνες, απλώστατα Έλληνες, μονολεκτικός Έλληνες. Μην εν ακόμα. Ο Καπετανίδης, με θάρρος και αυταπάρνηση, έγραφε άφοβα για κάθε τι ελληνικό και καταδίκαζε επωνύμως τις θηριωδίες των Τούρκων εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών. Ως δημοσιογράφος, ο εκδότης της εποχής θεωρούσε χρέος του να μάχεται ανοιχτά για όλα τα εθνικά θέματα με όλο τον ενθουσιασμό και την ορμή ενός γενναίου πολεμιστή, υμνώντας ακούραστα τη δόξα της Ελλάδας και κρίνοντας βίαια τους Τούρκους. Μπορεί μέσα στην τραπεζούντα να υπήρχε ησυχία και αρκετή ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά ήξερε πολύ καλά ο Καπετανίδης το τι γινόταν στα χωριά και δεν δίστασε καθόλου να το γράφει, όπως βλέπει κανείς ξεφυλίζοντας την εποχή του, προσθέτει ο Ψαθάς στη γη του Πόντου. Ο Νίκος θα συνεχίσει μέσα από την εφημερία του να κάνει συνέχεια διαμαρτυρίες ενάντια στον νομάρχη της τραπεζούντας, στην Οθωμανική κυβέρνηση, προς τις προξένους των ξένων χωρών, γιατί στην τραπεζούντα υπήρχαν πρόξενοι, και να γράφει χαρακτηριστικά για τις διωγμούς, τις σφαγές που υφίσταται η τραπεζούντη, όπως ένα τίτλος που είχε τον Μάιο του 1949, που λέει «Διαμαρτυρόμεθα στο δυτικό πολιτισμένο κόσμο, γιατί καίουν στο Ριζέ, αρπάζουν στα Σούρμενα, σκοτώνουν στη Ματσούκα, ξεκυλιάζουν στη Σπέλια, σφάζουν παντού, διαμαρτυρόμεθα, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και περιμένουμε». Αυτά τα έγραφε μέσα στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παίζει βέβαια το κεφάλι του. Χαρακτηριστικό είναι βέβαια και ο διάλογος που είχε ανοίξει με τους αντίστοιχες τουρκικές εφημερίδες της Ελαμέτ και Ιστικμπάλ, στην οποία αναδημοσίευε, σε ό,τι δημοσίευαν αυτές, αναδημοσίευε αυτές απαντήσεις, άφοβα και βία μάλιστα, όπως γράφει και ο ίδιος ο Δημήτρης Ψαθάς, συνεχίζοντας την προσπάθειά του ο Νίκος, στις 19 Νοεμβρίου του 1919, γράφει σε πρωτοσέλιδο στην εποχή ανοιχτή επιστολή στον νομάρχη τραπεζούντας, Χαϊτάρ Βέι, και λέει ότι στο λαό της πόλης υπάρχει ήδη η πεποίθηση ότι η ασφάλεια λείπει. Δεν πρόκειται πλέον για την ασφάλιση υπαίθρου, η οποία έχει ήδη χαθεί και η επαναφορά της απαιτεί καιρό πολύ. Αλλά πρόκειται τη φορά αυτή για την ασφάλεια της πόλης μας και των πολιτών μας. Βλέπουμε τη ζωή της τραπεζούντας να έχει νεκρωθεί. Αρκεί να δει κανείς πόσο νωρίς γίνεται το κλείσιμο της αγοράς και με ποια ταχύτητα αναπτύσσει ο καθένας για να κλειστεί μες στο σπίτι του. Ο Καπετανίδης παρέμεινε ατρόμητος και χωρίς φόβο μπροστά στον κίνδυνο που τον περικύκλωνε. Η μοίρα του είχε προεξοφληθεί, αλλά αυτός δεν πτωήθηκε ούτε κατά την επίσκεψη του αιμοσταγής σφαγέα του Πόντου, το Παλ Οσμάν, ο οποίος του έκανε συστάσεις και τον προέτρεψε να μην καταγράφει τα εγκλήματα που διέπραπτε. Αυτή την επίσκεψη την κατέγραψε ο παππούς μου ο Κώστας και είχε δημοσιευθεί το 1994-1995 στην Ποντιακή Εστία. Γράφει λοιπόν ότι ειδοποίησαν τον Νίκο ότι θα έρθει το Παλ Οσμάν. Οι φίλοι του και ο ίδιος του είχε πει να φύγει, να πάει να κρυφτεί στα χωριά της Άντας ή κάπου αλλού, γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα επιζήσει από αυτή την επίσκεψη του το Παλ Οσμάν. Ο Νίκος, με συγκρατημένη βέβαια ψυχραιμία, δήλωσε ότι θα τον δεχτεί, αλλά είπε στους γύρους του ότι το κεφάλι μου δεν στέκεται καλά στους ώμους μου. Όντως, στις 3 το απόγευμα, όπως λέει ο παππούς μου ο Κώστας, της ίδιας μέρας, ο Παλ Οσμάν πήγε στην εποχή μαζί με πολλά πρωτοπαλικαρά του. Εναντίον του δημίου του ελληνισμού, ο Καπετανίδης είχε πολλάκις καταφερθεί στα κείμενά του. Έγραφε συγκεκριμένα: «Η κακούργος Σπύρα, η οποία ειδονικώς και με ανάκριστον αγριότητα ερώφησε το αίμα μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι ληστέοι οι οποίοι παντιοτρόπως μας εξεγύμνωσαν. Οι δολοφόνοι οι οποίοι σκότωσαν τόσα διαλεκτά παλικάρια μας. Οι κτηνάνθρωποι οι οποίοι δεν μας άφησαν κορίτσια και τιμήν. Όλοι, τέλος οι αισχροί εταίροι της Καμόρας, οι οποίοι έσπηραν εις την Κερασούνταν τον Όλοθρον, την Ατιμίαν και τον Θάνατον, ασυστόλος και προκλητικότατα, εξακολουθούν να επιβάλλονται ακόμη επί των ταλέπορων Ελλήνων, εξακολουθούν
να απειλούν, εξοπλίζουν τους διάφορους κακούργους και τρομοκρατούν τους ομογενείς. Και τον φόβησε και προσπάθησε να τον λογοκρίνει, λέγοντας του ότι γράφει ενάντια σε αυτόν, ο οποίος τα έχει πολύ καλά με τους Έλληνες και δεν έχει κάποιο πρόβλημα, ούτε έχει δημιουργήσει αυτούς, τους Έλληνες βέβαια, οι οποίοι ακολουθούν τον νόμο. Και του είπε ο Νίκος, και τα λεγόμενα και τα γραφόμενα είναι ψέματα, απαντάει ο Ιωδοπάλασμα, είναι συκοφαντία, καθαρή συκοφαντία. Ενεργώ πάντα υπέρ των εθνικών μας οργανισμών. Όταν έφυγε ο Τοπάλωσμα, ο Νίκος με μεγάλη ψυχραιμία δήλωσε στους φίλους του που ήρθαν να το δουν ότι και αυτή τη φορά την γλίτωσα το κεφάλι μου. Βέβαια τα περιθώρια πλέον ήταν πολύ στενά και η λογοκρισία στην εφημερίδα και οι πιέσεις γινόταν όλο και μεγαλύτερες. Νιώθω πως εσύ στο μέτωπο διατρέχεις λιγότερους κινδύνους από μένα. Να ξέρεις ότι δεν στέκεται γερά το κεφάλι στους ώμους μου. Μα αυτό δεν σημαίνει. Κοιτάξτε να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Και δεν πειράζει αν λείψουν και μερικά κεφάλια σαν το δικό μου. Χαλάλη για την πατρίδα. Ανέφερε σε γράμμα ιονό του τέλους που θα ερχόταν προς τον Πόντιο γιατρό και αργότερα ιδρυτή και διευθυντή της Ποντιακής Εστίας, Φίλον Ακτενίδη. Αυτό βέβαια που ο Νίκος το καταλάβαινε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε να το πει στους συμπατριώτες του, ήταν ότι τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει πάρα πολύ. Ο Κεμάλ και οι Τούρκοι δεν αργούνε όταν πλέον στις αρχές του 1921 αισθάνονται αρκετά δυνατοί για να επιβάλλουν φανερά και μέσα στην τραπεζούντα τους διωγμούς που κάνουν, συλλαμβάνουν στις 24 Φεβρουαρίου του 1920 τα γραφεία της Ιεράς Μετρόπολης, του Φροντιστηρίου, η Ελληνική Εμπορική Λέσχη και τα γραφεία της Εφημερίδας Εποχή, κυκλώθηκαν από πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι κατέσχισαν πλήθος εγγράφων για έλεγχο. Ενώ παράλληλα κλήθηκαν στο διοικητήριο για ανάκριση ο Μαθαίος Κοφίδης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος και άλλοι πρόκριτοι. Αυτό το επισημάνει ο Νίκος και το καταγράφει στο τελευταίο φίλο της εποχής στις 2 Μαρτίου του 1921. Σύντομα βέβαια ο Νίκος ειδοποιείται ότι κλείνει η εφημερία του. Είναι 5 Μαρτίου 1921. Ο Καπετανίδης συνελήφθη το 1921 μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκε επιστολή του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, του μεγάλου πατριώτη από τη Μασαλία, ο οποίος αγωνιζόταν για τη δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους, μια κατηγορία που βάρινε και άλλους 68 Έλληνες του Πόντου. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτόν και τον ποντιακό λαό. Γράφει λοιπόν στα γράμματα που στέλνει μέσα από την φυλακή στην οικογένειά του. Θέλουν να κατηγορηθούμε ως επαναστάτες και να γίνει ο αλίπητος θερισμός των επιστημόνων, των περφουμένων και των διανοούμενων. Θα μάθετε από τους ολίγους που θα περισσωθούν ότι ούτε το θάρρος ούτε η ψυχραιμία με εγκατέλειψε ως την τελευταία μου στιγμή. Τέτοιος θάνατος σαν το δικό μου είναι ωραίος εξασμένος. Γι' αυτό μη λυπηθείτε, εσύ μανούλα μου εκαρτέρισε. Ετοίμασα τα στήθια σου και το όνομά σου με το θάνατό μου. Ο θάνατος είναι τιμή για όλους μας. Θαρείτε και καρτερείτε. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Απαγωνίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 σε ηλικία 32 χρονών. Τελευταία του κουραυγή πάνω στην αχώνη προκαλεί ένα τριχύλα. Φώναξε ζήτω η Ελλάς πριν παραδώσει στο δημιουργό του την ψυχή του. Για τη στάση του Νίκου στη δίκη που έγινε στην Αμάσια θα μας μιλήσει ο Σταύρος Νικολαίδης, επιζώντης της δίκης, μέσα από το βιβλίο του «Θρύνος Ποντίων». Όταν ο πρόεδρος Ερβίν Μπέις του ανέλησε στο κατηγορητήριο ότι επιδίωκε την ανεξαρτησία του Πόντου, ο τραπεζούντες δημοσιογράφος Νίκος Καπετανίδης τον διέκοψε. «Όχι κύριε πρόεδρε, εγώ ήθελα την ευευθείας ένωση του Πόντου με την Ελλάδα». Φυσικά, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν θάνατος με απαγωνισμό. Αυτό που είναι φοβερό στην ιστορία είναι ότι ο Νίκος Καπετανίδης δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στην Ελλάδα. Κι όμως πέθανε φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα». Ήτανε από αυτούς που όχι απλώς δούλεψε για την εξαρτησία του πόντου, αλλά ήτανε, όπως δήλωσε και ο ίδιος, αυτούς που δούλεψε για την ένωση του πόντου με την Ελλάδα. Ήθελε την απευθείας, όπως είπε ο ίδιος, ένωση του πόντου με την Ελλάδα. Ο Νίκος Καπετανίδης, αν πρέπει να κρατήσουμε από αυτόν, κάποια χαρακτηριστικά είναι ότι ήταν ένας
Έλληνας, γιατί ο ίδιος θέλησε να τον λένε Έλληνα, ασυμβίβαστος δημοσιογράφος, γιατί αρνήθηκε την τουρκική λογοκρισία μέσα στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξέροντας ότι τα περιθώρια για αυτόν είναι στενά. Ένας κοινωνικός αγωνιστής, ο οποίος στήριξε μέσα από τα άθρα του όλο το φτωχό και απλό λαό, τους μερικοματιάριδες, τους υπαλλήλους, τους δασκάλους, και ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε την ελληνική λογοτεχνία και την ποίηση, και ο οποίος έδωσε αγώνα για να επικρατήσει η δημοτική, γιατί πίστευε ότι το λαϊκό ξύπνημα που ήλπιζε για το δικό του, για τον ποντιακό λαό, θα ερχόταν μόνο μέσα από τη μόρφωση των νέων. Ήλπιζε ότι το λαϊκό ξύπνημα θα έρθει όταν οι ωραίοι στη ψυχή και στο σώμα νέοι θα κατακτήσουν την πνευματική ωριμότητα που θα οδηγήσει στην εθνική ανάταση του ποντιακού ελληνισμού. Ο Καπετανίδης είναι ίσως ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που θυσιάστηκε για τα πιστεύω του. Δεν έχουμε άλλον που να τον φυλάξαν και να τον εκτέλεσαν για τις ιδέες του. Είναι δείγμα δημοσιογράφου που δεν φοβήθηκε να γράψει την αλήθεια. Ο δημοσιογραφικός κόσμος στην Ελλάδα δεν έχει ήρωες. Ο Καπετανίδης είναι ένας άγνωστος εθνομάρτυρας, τον οποίο κάλλιστα θα μπορούσαν να τιμήσουν οι ενώσεις συντακτών ως πρότυπο. Ο άνθρωπος αυτός είχε επίγνωση και συνείδηση του καθήκοντος. Είχε υποστηρίξει το 2019 ο δημοσιογράφος και δημιουργός του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα», Νίκος Ασλανίδης. Δύο χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2021, χάρη στις ενέργειες του Συλλόγου Δράσης Νίκος Καπετανίδης, αναγέρθη αντριάντας στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Τον Μάρτιο του 2022, η Βουλή και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών διοργάνωσαν εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης με αφορμή την ανακήρυξη της 21ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στον Νίκο Καπετανίδη. Και αυτή η μεγάλη στροφή, η κοσμοϊστορική στροφή για τα ελληνικά δεδομένα, εκφράζεται μέσα από τη μοίρα του Καπετανίδη. Εκφράζεται μέσα από τη μοίρα της προσφυγιάς. Ο Καπετανίδης ενηλικιώνεται την εποχή που η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη εξόρμηση. 100 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Νίκος δικαιώνεται. Θα υπάρξει άλλος Καπετανίδης? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που αιωρείται σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς στους οποίους ζούμε, τον φόβο του ξεσπάσματος ενός παγκοσμίου πολέμου που θα φέρει παρόμοιες ανακατατάξεις στην ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι ο καθένας με τον τρόπο του, μιλάω και τον δημοσιογράφο σου και τον καθένα από το μετερίζει που δουλεύει και βοηθάει τον εθνικό σκοπό, ότι μπορεί να βάλει το λιθαράκι του, το οποίο ίσως να μην είναι σαν τον Νίκο Καπετανίδη, αλλά βάζει ο καθένας το λιθαράκι του, μπορεί να γίνει κάτι μεγάλο και υπέροχο για την